Ε? Να σου πω κάτι. Ναι. Καταρχάς θα πω κάτι για την ΑΕΚ. Ναι. Αυτά μόνο στην ΑΕΚ μπορεί να συμβούν. Θα βρεθεί κάποιος αυτή την περίοδο να χώσει 300 χιλιάρικα και να μην γίνει το ΔΣ. είναι απίστευτα τα πράγματα που γίνονται. Απίστευτα μιλάω. Αυτή η ομάδα δεν έχει σωτηρία με την καμία όμως. Με την καμία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ρε Γιώργο, εσύ και προηγούμενος δηλαδή, είναι δυνατόν να μην σας άρεσε το φυσικό παιχνίδι? Να μην μου άρεσε. Εγώ δεν είπα να μην μου άρεσε. Εγώ είπα ότι αυτή η Ρεάλ μέχρι τώρα να έπαιζε αποσύντοση θα σκοράρε. Άσε ρε Γιώργο. Ας μην είχε πάει με τον πύργο του... Πάλι του... να πείσω. Α, ήθελε να πούμε ο τερματοφύλακας, ο Ντεχέα και θα σου λέγα εγώ. Ναι, ναι. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν πειρασμένο βασικά. Και εγώ πιστεύω. Ναι, όχι, ότι... την υπεροχή, την κατοχή την είχε Ρεάλ. Δεν είμαι κανένα. Άλλο... Δεν είναι τρόπο ορθόδοξο αυτό για να σπάσει μια άμυνα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Η Ρεάλ, μόλις να πούμε τις κλίσεις χώρου, σου έχει κύκλωση. Η Ρεάλ θέλει να εκμεταλλευτεί τη δομαστική ταχύτητα που είχε ο Ρονάλντο, που είχε ο Ντι Μαρία και οι υπόλοιποι. Στην κατοχή την είχαν και οι Γερμανοί το 42 να πούμε. Ακριβώς. 40-41. Δεν λέει τίποτα η κατοχή. Ακριβώς. Οι ευκαιρίες όμως οι κλασικές, ναι, ήταν μοιρασμένες με ελαφρά υπεροχή. Άκου να σου πω κάτι. Δεν θα σταθώ εγώ ότι είναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ακούσε, όταν μπες στο γήπεδο σου και είσαι Ρεάλ, θα κάνεις και δύο ευκαιρίες. Όπως έκανε ευκαιρίες και η Μάντσεστερ, δεν έκανε. Δεν το έκανε από τη γραμμή να μου Αλόνσο. Ναι. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό που μιλάει είναι η γενική εικόνα της Ρεάλ και ο τρόπος που αναπτύσσεται απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Δεν είναι Μπαρσελόνα η Ρεάλ. Κακά τα ψέματα. Θα ήταν ταμπούρια, Βρε, δεν είναι Μπαρσελόνα, μιλάμε. Χεροπόλεο δεν είναι Μπαρσελόνα. Πώς? Συμφωνούμε ότι δεν είναι εσύ, το ταμπούρι, ένα είναι το φάρμακο, ένα είναι το κλειδί του σόλ. Ξέρεις ποιο? Η διείσδυση. Δεν έχει παίχτη η Ρεάλ για διείσδυση. Δεν έχει Ραούλ, αγόρι μου. Δεν έχει Ραούλ. Βρε, δεν έχει παίχτη για διείσδυση, μιλάμε. Δεν έχει Ραούλ, θυμάσαι το Ραούλ. Γαμώ το Ραούλ και γαμώ το Μίτσελ. Ρε, άκουσε με ρε, αγόρι, μην πας τώρα σε άλλα χρόνια. Μιλάμε για τώρα. Η Ρεάλ δεν έχει διείσδυση. Μια ψευτοδιείσδυση κάνει ο Ντι Μαρία, ο οποίος όμως δεν έχει τελική προσπάθεια. Μια ψευτοδιείσδυση. Ποιος θα κάνει ο Ζιλ, αυτό γατάκι που λέγεται Μόντριτς, ή ο άλλος ο Ρονάλντο που μόλις κλείσει λίγους χώρους, ούτε ξέρει τι κάνει. Άσε με, ρε, αφήστε με, ρε, αφήστε με, ρε. Με το Μόντριτς, μην είμαι ερώτησος. Έλα, ρε, γατάκι είναι, ρε, άσε με τώρα, ρε. Άσε με τώρα, ρε. Όταν ο άλλος άκουσε με, όταν η Μπαρσελόνα έχει Ινιέστα, έχει Τσάβη, έχει Φάμπρεγκας, έχει Μέση, που κάνουν κατά μέτωπο διεισδύσεις, κάνουν μπούκες, τελειώσαμε. Επαναλαμβάνω, μπάλα βλέπεις πολλά χρόνια. Πολλά. Μάλιστα. Πόσες φορές έχεις δει το χθεσινό έργο, να έχει μια ομάδα την περιοχή, την υπεροχή, να αλλάζει την μπάλα με παράλληλα και να μπλακώνει σύντρες και να μην βάζει γκολ. Εκατομμύρια φορές έχουμε δει αυτό το έργο. Ρε, όταν δεν έχει παίχτη να διεισδύσει, αντίο σου είναι. Πού τι είδε τι σέντρε? Εγώ μου τι είδα τι σέντρε. Δεν έκανε τόσε σέντρε η Ρεάλ. Συγγνώμη δηλαδή. Οχ. Να κάνει σέντρα από τα πλάγια όταν έχει φτάσει στο ύψο τη μεγάλη περιοχή. Εσύ δεν γίνεται να παίζει μπάλα από το ένα ράουτ στο άλλο έξω από την περιοχή τη Μάντσεστερ και να μην μπαίνει κάθετα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο Ντεχέα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έχει τα ίδια μου λέει. Έτσι είναι το θέμα. Εγώ πιστεύω, να σου πω τι πιστεύω. Σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, πότε είναι ο Παναλυτικός, δεν ξέρω πότε είναι. Ναι. Η Ρεάλ θα περάσει αέρα στο κουτάκι. Αυτό εξαρτάται από το Τσίχλα. Αν ο Τσίχλας ανοιχτεί, που δεν έχει λόγους να το κάνει γιατί με 0-0 να πούμε περνάει. Εάν ο Τσίχλας ανοιχτεί, είναι πολύ πιθανό η Ρεάλ να περάσει αέρα. Είπαμε ότι μόλις η Ρεάλ δώσει χώρους, σε πέθανε. Άμα τη κλείσει του χώρου. Τελείωσε, δεν υπάρχει Ρεάλ. Το έχουμε δει και έργο χιλιάδες φορές. Μία συμβουλή. Ναι. ΑΕΚ, συνέλθετε. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν γίνονται. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Για πες μας σήμερα καμιά πρόβλεψη. Πώς το βλέπεις τον αγώνα με τον Ολυμπιακό? Δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω τι λεβάτε και δεν έχω γνώμη. Από ό,τι άκουσα, του τραυματίστηκε ο Λιζάρ, ο παίκτης. Ναι, μπορεί, ο Πεξαράς, είναι... ο Πεξαράς που έπεσε στον ΠΑΟΚ, τον είδαμε. Και είναι αμφίβολος να παίξει. Ναι. Ο Βιρτουόζος, ο άσημε τώρα. Δεν ξέρω τι λεβάτε, δεν έχω γνώμη. Δε. Θα δω και θα κρίνω μετά, όταν δω. Όταν δεν ξέρω την άλλη ομάδα.
πιστεύεις ότι πρέπει να παίξει μπροστά Μήτρογλου που λέει? Να βάλει το Μήτρογλου αντί για τον Τζιμπούρ? Δεν ξέρω, εμένα αυτός ο παίκτης μου δίνει περισσότερο εμπιστοσύνη. Εγώ νομίζω ότι ο Μήτρογλου χρειάζεται εδώ περισσότερο παρά έξω. Πιστεύω ότι ο Μίτσελ δεν θα παίξει τώρα να πούμε επίθεση. Πιστεύω ότι θα φυλάξει κάπου στον κόλλο του να βγαίνει στην κόντρα. Ο Μήτρογλου για κόντρα δεν κάνει, γιατί τα 100 μέτρα τα διανύει σε 78 δευτερόλεπτα. Μπορεί και σε 80. Ο Μήτρογλου θα παίξει άμα είναι, θα κάτσει στην μέσα περιοχή σταθερό. Ναι, και να το σημαδεύει να πούμε ο Μασάντο και το κεφάλι. Μα δεν μπαλά αυτό άμα. Από ό,τι άκουσα, πιστεύω ότι θα παίξει, θα πάει για φούλ επιθετικό σχήμα. Εντάξει, αν πάει για φούλ επιθετικό σχήμα και δεν φυλάξει τον κόλλο του, αν δεν φορέσει και γίνει στο βρακάκι. Αυτή είναι η γενική γραμμή. Θα έχουμε συνέπειες. Δεν παίζουν καλά. Αν δεν φυλάξει τον κόλλο του, θα έχουμε συνέπειες. Εγώ πιστεύω και ένα-ένα να πάρει εκεί μέσα, καλό θα είναι. Δεν είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Και 2-1 να χάσει είναι πάρα πολύ καλό. Με ένα μηδέν το μέσα προκλήνουν. Αυτοί θα έρθουν να χτυπήσουν το παιχνίδι από ό,τι λένε εδώ μέσα. Έλα, που θα ανοιχτεί ο Ολυμπιακός. Να σου πω κάτι για να τελειώνουμε. Βλέπουμε το βράδυ και τα λέμε. Εγώ την ομάδα την άλλη δεν την ξέρω και έτσι. Να σου πω και ένα γρήγορο ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Για λέγε. Είναι το ζευγάρι και πάει η γυναίκα στον άντρα και του λέει: άντρα μου, λέει, σήμερα ξεκινάει το Champions League. Θα το δεις, ε. Λέει, ναι, να φύγω. Λέει, τι ώρα τελειώνει να γυρίσω? Πότε τελειώνει να γυρίσω? Και του λέει ο άντρας, κατά το Μάιο. Να σου πω, για κάνε μου και μια πρόβλεψη για μπάτε με Φενέρ σήμερα. Τι λες? Τίποτα. Ας προβλέψεις. Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά και εγώ. Λέει, Γιώργο, έχω μπνευτεί. Τελικά σήμερα είναι του Αγίου Βαλεντίνου ή του Αγίου Λεβαντίνου. Α, λόγω Λεβάντε, ε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο παιδί, ωραίο μάγκα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ε. Τι κάνεις? Καλά. Στον Ελφενεράλ. Τι έγινε? Μια χαρά, εσύ. Πολύ μαυρίλα, ρε παιδί μου. Να σου πω, αντί για ροκ, να σου πω κάτι για ποδόσφαιρο. Για λέγε. Πολύ μαυρίλα, δεν μ' αρέσει το θέαμα μέχρι τώρα. Γενικά, δεν ξέρω παραπέρα τι θα γίνει άμα θα μπουν και οι Καταλανοί στη μέση, αλλά... Κοίτα να σου πω κάτι. Το Champions League κάθε χρόνο παίρνει μια άλλη ομορφιά όταν φύγουν από τη μέση τα λιμά. Ναι, ναι. Καταλάβες. Αν δεν φύγουν τα λιμά... Συμφωνεί. Να φύγει να πούμε ο Θασίμπουλος της Σκωτίας εκεί, αυτή η Celtic. Εντάξει. Αν φύγουν κάτι άλλοι... Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ είμαι, για έτσι να στο εξομολογηθώ, είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Βέβαια όμως είμαι από το 60 φεύγα, είμαι ο παδός της Arsenal. Με ταυτότητα, με αυτά, με κλπ. Ναι. Ήθελα λοιπόν για ένα λεπτό να σου πω έτσι, σαν παλιός τον πιο ωραίο ποδοσφαιρικό μήνα της ζωής μου. Ναι. Πάντα γύρω από την Arsenal, αλλά και όχι μόνο, που ήταν αρχές Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 71. Ήμουνα εκεί. Και στις 3 Μαΐου στο White Hart Lane η Arsenal κέρδισε την Tottenham, μεγάλη αντίπαλος, και πήρε το, εξασφάλισε το πρωτάθλημα. Ναι. Και στη συνέχεια το Σάββατο παίζει τελικό κυπέλλου Αγγλίας με τη Liverpool. Ένα φοβερό μάτς το οποίο κερδίθηκε από την Arsenal 2-1 στην παράταση. Και μιλάμε για την Arsenal αυτή του Pat Rice, ξέρεις. Και στη συνέχεια πήγε στο Wembley και στο Παναθηναϊκό. Και στη συνέχεια πήγα στο Wembley και στο Παναθηναϊκό, το μεγάλο Παναθηναϊκό με το μεγάλο Άγιαξ. Και αυτές τις συγκινήσεις βέβαια δεν τις ξανάζησα από τότε. Αλλά το θέαμα τούτη τη φορά ήταν, μέχρι τώρα είναι φτωχό. Ελπίζω όταν θα φύγουν όπως λες τα λιμά να φτιάξει το πράγμα. Και για να μην σε αφήσω και παραπονεμένο, γιατί ναι, κάθε ναι, φορά ναι, ναι, ναι. Παίρνεις το γρίφο σου στη ροκ, δεν θα σε αφήσω και τώρα έτσι παραπονεμένο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θυμάσαι την άλλη φορά δεν μου απήτησες. Καπνό στο νερό ή φωτιά στον ουρανό? Ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Η ερώτησή μου, θα σε ρώταγα τι ώρα είναι. Αν με ρωτήσεις ανάποδα θα μου το λέξεις πώς. Άρα σε ρωτάω. Άκουσε με, στο ανάποδο αυτή η ερώτηση είναι εξής. Τι ράω είναι η ρατό, τι ώρα είναι τώρα. Άραγε, ξέρει κανείς πράγματι τι ώρα είναι? Να η ερώτησή σου. Μάλιστα. Ξέρει κανείς τι ώρα Άραγε, είναι. Άραγε, ξέρει κανείς πράγματι. Πράγματι και το πράγματι. Τι ώρα είναι? Αυτή είναι η ερώτηση.
άμα δεν βρεις την απάντηση, θα σε βοηθήσω λίγο να σου πω, μήπως είναι 4 παρά 25 ή παρά 26. Παρά 25, παρά καιρή και φέγγε, 4 παρά 25, 3,5. Ή παρά 26. Μάλιστα. Και την τρίτη ερώτηση, άντε για να σε βοηθήσω, ναι, αλλά θα μου τα απαντήσεις μετά ο νέα. Ναι. Η τρίτη ερώτηση είναι δύο ερωτήσεις. Είναι η ερώτηση 67 και 68. Μάλιστα. Αυτά. Περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις. Πάμε για έτσι ολόπερνάου δηλαδή. Πώς? Πάμε για έτσι ολόπερνάου. Δεν ξέρω. Για χαρά! Για... Έχουμε γραμμή. Τρία εκατομμύρια τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην κλήρωση του Τζόκερ σήμερα Πέμπτη, μετά το jackpot που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της Κυριακής. Και 320.000 ευρώ τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στη σημερινή κλήρωση του πρώτο, μετά το jackpot που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της Κυριακής. Μιλάμε σύνολο 3.320.000 ευρώ. Ωχ, μάνα μου.